Να δούμε αν έχουμε την παραχώρηση λοιπόν, κυριότητας, να δούμε τι μορφή έχει. Να μας δώσουν λοιπόν ο κύριος Πάτρας. Να δούμε το περιεχόμενο. Από το να λέει μαλάκιδες λοιπόν τους βουλευτές. Ναι. Έτσι τους είπε. Να μας δώσει ο πολύς κύριος Πάγκαλος, όχι το δευτερόκολο, δεν θέλουμε δευτερόκολο, μας φάνει το πρωτόκολλο. Ναι. Έτσι με συγχωρείς πολύ. Παρακαλώ τι. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο κύριος Πάγκαλος, δηλαδή τόσο μεγάλο τον έχει. Μα είναι τροπή του. Και αυτά που ακούσατε δεν ήταν τίποτα. Γιατί σύμφωνα με τον βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος είπε πολύ χειρότερα. Σαν να μας λέει δηλαδή ο βουλευτής ότι όσα ακούσατε πριν τα είπε με κομψό τρόπο. Γιατί ο πληθωρικός αντιπρόεδρος τα είπε πολύ χειρότερα. Από να λέει μαλάκιδες λοιπόν τους βουλευτές. Ναι. Έτσι τους είπε. Ο κύριος Πάγκαλος παρουσία της υψηλής εκπροσώπησης της πόλης, των πρώην δημάρχων και του νυν δημάρχου, απεκάλεσε δύο βουλευτές και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι μη... μα... Όλα αυτά συνέβησαν στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης του νυν δημάρχου και των τριών πρώην δημάρχων με τον κύριο Πάγκαλο για το θαλάσσιο μέτωπο. Κάποια στιγμή ετέθη το ζήτημα πως δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κυριακοπούλου και ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Νικολόπουλος έκαναν κοινή ερώτηση για το θέμα. Επειδή όμως ο κύριος Πάγκαλος θεώρησε την ερώτηση προσβολή για το πρόσωπό του, μια και ο ίδιος τον περασμένο Οκτώβριο είχε υπογράψει για την παραχώρηση του μετόπου, τους αποκάλεσε με αυτό το χαρακτηρισμό. Από το να λέει μαλάκιδες λοιπόν τους βουλευτές, έτσι τους είπε, μαλάκιδες λοιπόν τους βουλευτές. Απεκάλεσε δύο βουλευτές και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι μη... μα... Τα πήρε στο κρανίο όμως ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος και του απάντησε μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Max FM. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο κύριος Πάγκαλος, δηλαδή τόσο μεγάλο τον έχει. Το θέμα έφτασε μέχρι τα δημοσιογραφικά γραφεία της Αθήνας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νομικός σύμβουλος του κύριου Πάγκαλου διέψευσε το χαρακτηρισμό. Όμως ο κύριος Νικολόπουλος θεωρεί βέβαιο ότι τον χρησιμοποίησε, αφού μπροστά ήταν τρεις δήμαρχοι του ΠΑΣΟΚ. Εγώ σήμερα κιόλας, ανεβαίνοντας στην Αθήνα, καταθέτω στη Βουλή μια ερώτηση με παρόμοιο περιεχόμενο, θα παρακαλέσω τη Νέα Δημοκρατία να τη χαρακτηρίσει επίκαιρη για να έρθει στη Βουλή ο κύριος Πάγκαλος, να έρθει να μας πει όλα εκείνα τα γνωστά που λέει κατά καιρούς, αλλά που σήμερα δεν διασκεδάζουν κανέναν, αλλά προκαλούν οργή και οδύνη. Και απορώ γιατί χτες οι παρόντες δήμαρχοι, αν έτσι είπαν για δυο εκλεγμένους του πατραϊκού λαού, δεν σηκωθήκαν να φύγουν.